Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Στράτος Αγιάνογλου και είμαστε στο photocontest.gr όπου απαντάω τις ερωτήσεις σας σε διάφορα παλαβά σημεία όπως είμαστε σήμερα. Λοιπόν, γιατί είμαι έξω σήμερα και γιατί ο ήχος είναι λίγο περίεργος και συγγνώμη για αυτό. Είμαι στο εινοπείο του κυρίου Νίκου Λαζαρίδη που με έχουν προσκαλέσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για το Σαββατοκύριακο όπου γίνεται μια εκδήλωση δραμαγνωσία και έχω διδάξει εδώ πέρα φωτογραφία το Σάββατο και σήμερα Κυριακή. Σε λίγο έχω μια φωτογράφηση εδώ και ανάμεσα σε όλο αυτό το πανικό βρίσκω χρόνο για να απαντήσω σε ερωτήσεις για το πρώτο photo ask από το photocontest.gr. Και ξεκινάω κατευθείαν με τις ερωτήσεις σας δίχως άλλη καθυστέρηση όπου είναι κάπου εδώ. Πάμε να δούμε τι με ρωτήσατε και πώς θα το απαντήσω. Ο Μάξιμος ρωτάει τι πρέπει να προσέξει ένα μεταχειρισμένο φακό ο οποίος θα είναι για πορτρέτα και ποια είναι η γνώμη μεταξύ zoom και σταθερού φακού για πορτρέτα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα εύκολα. Οτιδήποτε μπορείς να προσέξεις για ένα μεταχειρισμένο φακό πρέπει να κάνεις το ίδιο για ένα μεταχειρισμένο φακό για πορτρέτα. Επομένως, τα βασικά είναι ότι αν είναι απομακρυσμένα, εγώ θα πρότεινα να στείλω όσο το δυνατό περισσότερες φωτογραφίες του φακού και κατά κύριο λόγο κοντινές. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω φωτογραφίες από το γυαλί, από την επιφάνειά του, υπό μία γωνία για να δω αν έχει γρατζουνιές ή όχι. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω φωτογραφίες με αυτόν το φακό, με διάφραγμα αν έχει 1,8 ή το πιο ανοιχτό μπορεί να έχει, καθώς και με διάφραγμα 16 και πάνω, γιατί εκεί πέρα κάτι μικροατέλειες μπορεί να υπάρχουν πάνω στα οπτικά του φακού μπορεί και να φανούν. Μην φρικάρεις να δεις κάποια μικρά σκουπιδάκια, γιατί αυτά μπορεί να είναι από το sensor ή μπορεί να είναι σκονίτες που έχουν κάτσει πάνω στο φακό. Θα ήθελα να δεις αν βγαίνει καθαρή εικόνα, αν έχει προβλήματα, αν γενικά υπάρχουν κάποια θέματα. Όσον αφορά τώρα για τη γνώμη μου μεταξύ του φακού που είναι zoom και του φακού που είναι σταθερού, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρεις ότι για τα πορτρέτα είναι καλό να τραβάμε με σχετικά τηλεφακό και πάνω, δηλαδή από 80 χιλιοστά και πάνω. Οπότε μπορείς να έχεις ένα σταθερό τηλεφακό και ένα zoom τηλεφακό, δηλαδή ένα τηλεφακό ο οποίος αλλάζει την εστιακή του απόσταση και φαίνεται τα πράγματα πιο κοντά ή τα στέλνει λίγο πιο μακριά. Το βασικό για μένα σε όλη αυτή την ιστορία είναι να ξέρεις ότι συνήθως οι σταθεροί φακοί είναι πιο ελαφριάς κατασκευής, μπορούν να πιθανότατα να έχουν πιο ανοιχτό διάφραγμα σε κάποιες περιπτώσεις και είναι πιο φτηνή από ότι ένας αντίστοιχος zoom τηλεφακός, γιατί συνήθως επειδή είναι zoom και πρέπει να κρατάει αρκετά ανοιχτό διάφραγμα, π.χ. ένας 100-400 ή ένας 70-200-2,8 είναι πολύ πιο ακριβώς από έναν 80-2,8 σταθερό. Εγώ προτείνω, εάν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα και τώρα ξεκινάς να πάρεις σταθερό φακό, έναν 35 που είναι πολύ φθηνό, 1,8, ένα 50, 1,8 και έναν 70 ή 80, 2,8 σε περίπτωση που τραβάς όλα αυτά βέβαια σε crop, σε format, δηλαδή σε, όχι σε full frame, αλλά σε crop μηχανή. Από εκεί και μετά θα πρότεινα επίσης να πάρεις ένα ή δύο φακούς και να τους χρησιμοποιήσεις ανελέητα για να μάθεις αυτούς τους φακούς, να καταφέρεις να βγάζεις πολύ καλές φωτογραφίες και αργότερα όταν θα σε περιορίζουν αυτοί, τότε να πας σε μια αγορά ενός άλλου φακού. Αυτά προς το παρόν, ελπίζω να βοήθησα στη συγκεκριμένη ερώτηση. Πάμε στη δεύτερη. Λοιπόν, η Κατερίνα ρωτάει τι πρέπει να έχουμε, λέει, για εξοπλισμό όσον αφορά γάμο, βάφτιση, φωτορεπορτάζ και συναυλίες. Κατερίνα, δεν μπορείς να έχεις ένα πακέτο εξοπλισμού το οποίο σε εξυπηρετεί για όλα αυτά και μάλιστα όπως μου λες να το έχεις και συμπιεσμένο, δηλαδή να μην έχει και πάρα πολλά πράγματα να κουβαλάς μαζί σου. Οπότε το καλύτερο για μένα και το σούπερ ιδανικό είναι να αποφασίσεις ότι πρέπει να πάρεις εξοπλισμό για φωτορεπορτάζ, για συναυλίες και για γάμο βάφτιση, όπου δυστυχώς επέλεξα κάποια θέματα τα οποία δεν έχουν και πολύ σχέση μαζί τους. Για παράδειγμα, μου έλεγες πορτρέτα και γάμο, συμφωνώ ότι θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις τον ίδιο εξοπλισμό χωρίς πολλές αλλαγές. Αλλά είναι τρία εντελώς διαφορετικά θέματα τα οποία θέλουν διαφορετικό εξοπλισμό το καθένα. Όσον αφορά φακούς, με τα σώματα την παλεύεις, αλλά όσον αφορά φακούς θέλεις διαφορετικό εξοπλισμό και ειδικά αν πάμε και σε άλλα πραγματάκια όπως είναι flash, φωτιστικά, τρίποδα, light stand, ομπρέλες, bla bla bla. Οπότε τι προτείνω, να μου πεις σε μια επόμενη ερώτηση, στο επόμενο photo ask, ειδικά εσύ, ποιο από τα τρία σε ενδιαφέρει περισσότερο για να σε βοηθήσω και να σου δώσω μια ουσιαστική απάντηση, γιατί αυτό που ρωτάς είναι ένας μονόκερος ο οποίος τρέχει πάνω σε ένα ουράνιο τόξο, δηλαδή απλά δεν γίνεται και δεν υπάρχει μια τέτοια λύση. Και ναι, αυτό είναι μια φανταστική BMW την οποία σκοπεύω να οδηγήσω σε λίγο. Ο Κώστας θέλει να μάθει ποιος εξοπλισμός είναι καλύτερος για φωτογραφία δρόμου. Για να δούμε.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, φωτογραφία δρόμου έχει σαν για μένα βασικό συστατικό το να περνάς απαρατήρητος. Οπότε, εάν πας με μία Mark 3, με έναν 70-200, όπου είναι ένα κανόνι που κρατάς στα χέρια, τότε σίγουρα θα μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα, διότι θα σε πάρουν κατευθείαν χαμπάρι και θα σε λιθοβολήσουν, θα σε πετροβολήσουν, θα σε κυνηγάνε, θα σε φωνάξουν ή θα σε σπάσουν στο ξύλο. Εξαρτάται βέβαια την περίπτωση στην οποία θα τύχεις και πώς θα τραβήξεις φωτογραφίες. Οπότε, όσον αφορά τον εξοπλισμό, εγώ θα πρότεινα. Ο ιδανικός εξοπλισμός για μένα είναι μία μικρή mirrorless μηχανή. Όσον αφορά το σώμα, μαύρο κατά προτίμηση, μην πας και μου πάρεις καμία καγκούρο μηχανή, η οποία είναι ασημένια, κόκκινη, πράσινη, μπλε και τραβάει την προσοχή. Το μαύρο είναι το καλύτερο δυνατό, το αμέσως επόμενο είναι το ασημένιο με το μαύρο. Π.χ. όπως είναι για παράδειγμα η Fuji X 100, μπλα 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 μπλα. Όσον αφορά για φακούς τώρα, υπάρχει μια ανατροπία στη φωτογραφία δρόμου ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ κοντά μέσα στα πράγματα και όλα αυτά, με την οποία συμφωνώ και διαφωνώ. Συμφωνώ στο ότι αν μάθεις φωτογραφία δρόμου, είναι πολύ καλό να πηγαίνεις και να χώνεσαι μέσα στη δράση με το φακό. Οπότε θέλεις κάτι σε ψιλοευρυγόνιο, δηλαδή 35 χιλιοστά και κάτω, για να κάνεις πολύ εντυπωσιακή δουλειά. Αν όμως είσαι καινούριος φωτογραφία δρόμου και φοβάσαι, και συγγνώμη που είμαι έτσι, αλλά μου χτυπάει λίγο το φως από πάνω. Αν είσαι καινούριος φωτογραφία δρόμου, θα πρότεινα να πας και να πάρεις έναν τηλεφακό ή θα σου πρότεινα να ξεκινήσεις με έναν 18-200. Αυτό σε βοηθάει στο να αρχίσει λίγο να βλέπει τα νερά τη φωτογραφία δρόμου, να βλέπει το στυλ το οποίο σου αρέσει, να πάρει λίγο θάρρο και αρχίσει να φωτογραφίσει από μακριά κάποια σκηνικά τα οποία υπό άλλε συνθήκε δεν θα τα έπιανε, γιατί θα δίσταζε να σηκώσει τη μηχανή. Όσο γίνεσαι καλύτερο, θα αρχίσει να κάνει το φακό σου και τη γωνία λήψη πιο ευρυγόνη και θα πηγαίνει πιο κοντά στο θέμα. Και μόλι καταφέρει να πάρει λίγο παραπάνω έργο, θα πρότεινα να πάρει ένα 35 και ένα 50, ένα 1,8, να ξεχυθεί του δρόμου και αρχίζει να φωτογραφίζει τα πάντα. Επομένως, mirrorless σώμα, μαύρο κατά προτίμηση, ένας 18-200, αν δεν μπορείς να πάρεις mirrorless, είναι πολύ καλός, και από εκεί και μετά ένας φακός προς τον τηλεφακό, αν δεν είσαι πολύ καλός φωτογραφία δρόμου και ξεκινάς τώρα και διστάζεις, ενώ ένας ευρυγόνιος, σταθερός, ίσως με 1,8 διάφραγμα, θα σε βοηθήσει να πάρεις αυτά τα πολύ ωραία πλάνα, τα οποία μπορεί να σε βοηθήσουν και στο να θολώνεις και το φόντο που χρειάζεται για να απομονώνεις το θέμα σου. Αυτά ελπίζω να βοήθησα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κυκλοφοράω μέσα στο ενοπείο με μια κάμερα και ένα τεράστιο light stand, γιατί χρησιμοποιώ light stand για να έχω την κάμερα και όχι κάποιο τρίποδα. Και με κοιτάω όλοι περαία και λένε, αυτός ο παλαβός με το ματσούκι στο χέρι και την κάμερα, τι κάνει και τη στην δεξιά και αριστερά και μιλάει. Και ενώ σου έχω γίνει ρεζίλ για πάρτι σας, οπότε ελπίζω το εκτιμάτε. Επόμενη ερώτηση, με παρέα της BMW που βλέπετε εδώ μισό λεπτό. Live καδράρισμα. Αυτά όμως τα δικά μας βίντεο γίνονται πουθενά άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση, η οποία μας έρχεται από τον Χρήστο. Λοιπόν, ο Χρήστος θέλει να μάθει αν μπορούμε να ενώσουμε, όπως μου γράφει χαρακτηριστικά, μισό λεπτό να το επιβεβαιώσω με το υπερφανταστικό κινητό μου πάντα, επιτρέψτε μου. Ελπίζω να το κόψουμε αυτό, το αφήσουμε στο βίντεο. Χρήστος, μπορώ στο Lightroom να ενώσω 12-15 φωτογραφίες έτσι και το χαβαλέ? Χρήστο, η απάντηση έχει δύο σκέλη. Περίπτωση νούμερο 1. Εάν θέλεις να ενώσεις φωτογραφίες σε ένα πανόραμα, ναι, μπορείς. Με το καινούργιο το Lightroom, το Creative Cloud, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να ανοίξεις τις φωτογραφίες, να τις άγεις στο Lightroom, να τις επιλέξεις όλες και να πατήσεις Ctrl M στο πληκτρολόγιο σου. Αυτό θα σου ανοίξει ένα πολύ ωραίο παράθυρο, στο οποίο θα σου δείξει πώς θα είναι ενωμένες φωτογραφίες σε πανόραμα. Εφόσον δεις το αποτέλεσμα, σε προεπισκόπηση και σου αρέσει, πατάς το OK, περιμένεις, όποια στο νόημα, και ξαφνικά εμφανίζεται αυτή η φωτογραφία σε πανόραμα, σε μορφή RAW, αυτό είναι το φανταστικό, σε μορφή DNG, οπότε μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις, αν έχεις τραβήξει βέβαια τα original αρχεία σε RAW. Δεύτερη περίπτωση είναι να θες να κάνεις κολλάζ, δηλαδή από μία φωτογραφία θες να πάρεις τον ουρανό, από μία δεύτερη ένα πουλί που πετάει στον αέρα, από μία τρίτη μία κοπέλα, από μία τέταρτη μία βάρκα, από μία πέμπτη ένα δράκο και από μία έκτη φωτογραφία να έχεις εξωγήινους που έρχονται και απαγάγουν μία αγελάδα. Υπάρχουν άλλες 8 φωτογραφίες που κολλάνε μέχρι να φτάσουμε τις 15, το αφήνω πάνω σου να φανταστείς τι μπορεί να είναι αυτό. Σε αυτή την περίπτωση η απάντηση είναι όχι. Πρέπει να κάνεις φωτομοντάζ ή φωτοκολλάζ ή όπως το καλό θες να το πεις. Άρα χρειάζεται τη δυνατότητα του Photoshop που σου δίνει layers, adjustment layers και masks. Επομένως, για collage, όχι Lightroom, μόνο Photoshop, για ενοποίηση πανοράματος, όπου έχεις πολλές λήψεις, θες να κάνεις ένα πανόραμα, ναι, γίνεται. Αυτά προς το παρόν, τα λέμε σε λίγο. Φίλοι, περνάνε και μας χαιρετάνε εδώ πέρα, αρχίζουμε και έχουμε και γνωστούς. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Yeah.
Γιώργος θέλει να μάθει και μάλιστα μου γράφει Γιώργος από photocontest.gr παλιοβίσμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ποιες είναι οι καλύτερες φωτογραφίες επαναφορτιζόμενες, λέει, για flash. Εγώ χρησιμοποιώ κάποιες μπαταρίες οι οποίες λέγονται Eneloop. Είναι, αν νομίζω, της Philips. Δεν είμαι σίγουρος, με δίρετε όσοι το έχετε δει και δεν θυμάμαι ποιο είναι και είστε κράζετε από κάτω. Δεν θυμάμαι, λέγεται Eneloop. Θα στείλω ένα σχετικό link και θα στείλω και το λογότυπο και που μπορείτε να τις βρείτε, ίσως κάπου εδώ ή κάπου εδώ. Ή αν τους παιδέψω κάπου εδώ ή κάπου εδώ. Πρέπει να αποφασίσουμε κάπου εδώ, ίσως. Λοιπόν, Eneloop λέγονται, μπορείτε να τις πάρετε. Από ό,τι έχω ακούσει, είναι πάρα πολύ καλές, πολύ αξιόπιστες, φορτίζουν πολύ σωστά και δίνουν πολύ καλή ένταση όταν είναι να γεμίσει ο πυκνοτής του φλας για να μπορέσει να έχει γρήγορη ανακύκλωση για να μπορέσετε γρήγορα να βγάζετε διαδοχικές λήψεις. Λεπτομέρειες θα στείλω το link στα παιδιά από το photocontest.gr και μπορείτε να βρείτε ακριβώς από κάτω, από πάνω, κάπου εδώ πέρα κτλ. Γιώργο, ελπίζω να σε κάλυψα. Παρέθεση, αν πάρετε μπαταρίες και έχετε ένα φλας, πάρετε δύο ζευγάρια, να φορτίζετε και δύο φορτιστές. Είναι βλακεία να έχετε 8 μπαταρίες και ένα φορτιστή και να πρέπει να σηκώνεστε στη μέση της νύχτας για να βγάζετε τις μπαταρίες, ειδικά μέσα ταξίδι και να βάζετε τις άλλες. Για κάθε σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών θα παίρνετε και από ένα φορτιστή. Και αν πηγαίνετε ταξίδι, ένα μικρό πολύπλησο μόνο για αυτή τη δουλειά, για να τα ρίχνετε όλα επάνω στο πολύπλησο και την άλλη μέρα που σηκώνεστε να είναι όλα όμορφα, τέλεια και ωραία. Πάμε στην επόμενη τοποθεσία και να δούμε την τελευταία μας ερώτηση. Αν δεν με περάσουν για ψώνιο με αυτό, χαιρέτα με τον πλάτανο. Πάμε. Ο Δημήτρης ρωτάει πώς μπορεί να φωτογραφίζει εσωτερικούς χώρους και τι χρειάζεται να προσέχει κατά τη λήψη κατά το Photoshop. Λοιπόν, στα γρήγορα να πω πριν έρθει η επόμενη ξενάγηση εδώ πέρα και μας πούνε ευγενικά να φύγουμε από εδώ. Να πω ότι όταν φωτογραφίζεις εσωτερικούς χώρους, το καλύτερο πράγμα για μένα που μπορείς να κάνεις είναι να τραβήξεις 4-5 λήψεις με 2-3 στόπ διαφορά η καθεμία, δηλαδή να τραβήξεις μια πολύ σκοτεινή για να πιάσεις τα φώτα που έρχονται απ' έξω, παράθυρα, πόρτες κτλ. Μια λίγο πιο φωτεινή, λίγο πιο φωτεινή, λίγο πιο φωτεινή, ούτως ώστε να έχεις από τα πιο σκοτεινά κάδρα τις περιοχές που σε ενδιαφέρουν, δηλαδή τα παράθυρα κτλ. Αν βγουν καμένα, και όσο φωτίζεις, φωτίζεις και τις πιο σκαιρές περιοχές που είναι εσωτερικός χώρος. Παίρνεις αυτές τις φωτογραφίες και είτε εφαρμόζεις κάποια τεχνική HDR για να πάρεις ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα, είτε μαθαίνεις πώς μπορείς με τη βοήθεια των layer και των μασκών να κρατάς από κάθε λήψη την περιοχή που σε ενδιαφέρει και να σβήνεις όλες οι υπόλοιπες και το κενό που μένει να το συμπληρώνεις με την επόμενη λήψη από την οποία θα κρατάς ό,τι χρειάζεσαι, από την επόμενη λήψη με την οποία θα κρατάς ό,τι χρειάζεσαι. Βασική προϋπόθεση είναι οι λήψεις αυτές να βγαίνουν πάντα με σταθερές ρυθμίες, συγγνώμη, την κάμερα σταθερή, επομένως πάντα τρίποδας, δεν την κουνάς άπαξη κάνεις την πρώτη λήψη, ούτε αλλάζεις εστιακή απόσταση, δηλαδή zoom in, zoom out, δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Επομένως, πας, βρίσκεις τη γωνία σου, τραβάς φωτογραφίες από μείον 2-3 stop μέχρι κανονική φωτογραφία σε επίπεδο φωτισμού μέχρι συν 2-3 stop. Διαλέγεις και βλέπεις. Αν δεν ξέρεις τι είναι τα stop, κάτσε μάθει γιατί είναι πολύ χρήσιμο. Και αυτό που εγώ έχω να προτείνω, εφόσον είσαι σε τρίποδα για να βγουν όλα καθαρά και εστιασμένα, ένα σχετικά μεγάλο διάφραγμα της τάξεως του 8 ή του 11 καθ' όλη τη διάρκεια των λήψεων. Τέλος, θα σε βοηθήσει ένας ευρυγόνιος φακός για να κάνεις ωραία ευρυγόνια πλάνα, ειδικά σε μικρούς κλειστούς χώρους. Όχι υπερευρυγόνιο φακό, γιατί θα τα δείχνει όλα παραμορφωμένα, θα φαίνονται όλα πολύ μεγαλύτερα από ό,τι είναι και θα δημιουργήσει πρακτικά πρόβλημα αξιοπιστίας και σε σένα. Γιατί π.χ. αν φωτογραφίσεις ξενοδοχεία και μικρά δωμάτια, θα φαίνονται τεράστια. Οπότε, όταν ο κόσμος θα πηγαίνει εκεί, θα λέει αμάν, μας εξαπατήσαν τι έγινε και ο ξενοδόχος πιθανόν να το κυνηγήσει εσένα, αλλά και ταυτόχρονα και εσύ δεν προσφέρεις ένα σωστό επαγγελματικό αποτέλεσμα και δείχνεις πραγματικά το χώρο όπως αυτός είναι. Τελευταία συμβουλή, τραβάς πάντα σε RAW, ούτως ώστε να μπορείς να έχεις τα χρώματα σωστά και το white balance σωστό, γιατί εσωτερικός φωτισμός με εξωτερικό φωτισμό με flash μπορεί να χρησιμοποιήσεις για να γεμίσεις κάποιες σκιές και ειδικά όλα αυτά τα διαφορετικά είδη φωτισμών μπορεί να σου δώσουν τρελούς πονοκεφάλους στη διαχείριση του χρώματος. Οπότε τραβάς σε RAW πολλές διαφορετικές λήψεις με σταθερή κάμερα και εστιακή απόσταση με τρίποδα και ένα διάφραγμα 8 με 11 για να βγουν όλα εστιασμένα. Ελπίζω να βοήθησα. Προς το παρόν, νομίζω ότι για σήμερα τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο και αρκετά περίεργο θα έλεγα photo ask από το photocontest.gr. Εγώ προς το παρόν έχω να μαζέψω λίγο τον εξοπλισμό μου για να πάω στις φωτογράφεις που έχω να κάνω και μην ξεχνάτε, όπως εδώ πέρα φαίνεται τίποτα, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας για να τις απαντάω στο photocontest.gr για τους επόμενους 3 μήνες. Το πώς μπορείτε να στείλετε υλικό και φωτογραφίες και ερωτήσεις μπορείτε να το δείτε ακριβώς κάτω από αυτό το βίντεο.
Για περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις, στείλτε το δικό σας υλικό, εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και μέχρι την επόμενη φορά, καλές φωτογραφίες και καλή επεξεργασία. Πίσω στα παιδιά του photocontest.gr. Από εμένα, του Στράτου Αγιάνογλου, τσάω!